Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αποσπάσει τα εύσημα τόσο των αρμόδιων πολιτικών κρατικών παραγόντων όσο και των άλλων περιφερειών της χώρας για το γεγονός ότι δημοσίευσε προσκλήσεις για τα προγράμματα της επιχειρηματικότητας, ενέταξε επενδυτικά σχέδια και στο τέλος του 2018 κάλυψε το στόχο για το πλαίσιο επίδοσης. Και αυτά χωρίς να χρειαστεί να προσφύγει στη βοήθεια του Υπουργείου, ώστε να εντάξει μέσω αυτού επενδυτικά σχέδια, προκειμένου να μην απολέσει πόρους από τον τομέα επιχειρηματικότητας του προγράμματός της. Την παραπάνω τοποθέτηση έκανε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που του τέθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Καχρημάνης, η Περιφέρεια Ηπείρου πήρε τη μερίδα του λέοντος από το ΕΠΑΝΕΚ με 291 εντάξεις που αντιστοιχούν στο 45% του συνολικού ποσού που διατέθηκε για την ομάδα των λιγότερων αναπτυγμένων περιφερειών. Πρόσφατο συγκριτικό στοιχείο, σημείωσε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί διαπίστωση πως ενώ εντάχθηκε το 60% των επενδυτικών σχεδίων της Ηπείρου, στις άλλες περιφέρειες το ποσοστό εντάξεων κυμάνθηκε από 20 έως 25%. Με την εξέλιξη αυτή, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει στη διάθεσή της το σύνολο του διαθέσιμου στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ για εντάξεις επενδυτικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό άλλωστε είναι και πρέπει να είναι το ζητούμενο για την κάθε περιφερειακή διοίκηση, η αποκέντρωση δηλαδή των προγραμμάτων και η διαχείρισή τους σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι ανάλογο που έχει ζητηθεί και εν μέρη έχει επιτευχθεί και με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Δεν φτάνει που είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα, ακούμε και λόγια και από πάνω, τόνισε σε άλλο σημείο της ενημέρωσης, για να προσθέσει. Οι διαδικασίες αξιολόγησης στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι απόλυτα διαφανείς, γίνονται με αδιάβλητο τρόπο και αυτό αποδείχθηκε άλλωστε και με την πρόσφατη ένταξη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας κλπ., για τις οποίες δεν υπήρξε το παραμικρό παράπονο ή διαμαρτυρία. Μεταξύ αυτών δε περιλαμβάνονται και επενδυτικά σχέδια στενών συνεργατών, εκείνων που εσχάτως λασπολογούν, αφήνοντας αιχμές για πελατειακές σχέσεις κλπ., φύγοντας εκτός των άλλων το στελεχειακό δυναμικό της περιφέρειας, που για χρόνια δίνει μαθήματα αντικειμενικότητας και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε επίσης πως υπάρχει ζήτημα με τα επενδυτικά σχέδια που αν και είχαν πολύ υψηλή βαθμολογία 90%, δεν εντάχθηκαν στο τομεακό ΕΠΑΝΕΚ του Υπουργείου. Πρόκειται για θέμα που όπως εξήγησε απασχολεί και άλλες περιφέρειες όπως του Νοτίου Αιγαίου, του οποίου έμειναν εκτός εντάξεων επενδυτικά σχέδια με πολύ υψηλότερη βαθμολογία. Για το θέμα αυτό κατέληξε βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, ώστε να διατεθεί επιπλέον χρηματοδότηση στο τομεακό του Υπουργείου. Είναι ένα αίτημα που δεν έχει οριμάσει, θα ζητηθεί η συνδρομή του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και είμαστε σε αναμονή. Κατά τη συνεδρίασή της για το νέο έτος, η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο του έργου για τη μεταφορά του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου προϋπολογισμού 1.271.000 ευρώ. Επίσης, αναδείχθηκαν ανάδοχοι για τα έργα συντήρηση βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων Πρέβεζας προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Συντήρηση ιερού ναού κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Αποκατάσταση στέγης παλαιού δημοτικού σχολείου Σερβιανών προϋπολογισμού 64.000 ευρώ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της 18ης Σεπτεμβρίου ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην τοπική κοινότητα Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Συντήρηση βελτίωση οδού Νέα Συνόπης Κανάλι Εθνική Οδός Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Με άλλη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου κατασκευή κόμβου λουτροτόπου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ.
Εξάλλου, συνεχίζει και το νέο έτος η Περιφέρεια Ηπείρου τις παρεμβάσεις της για την απομάκρυνση των προσβεβλημένων πλατάνων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους. Συγκεκριμένα, με αποφάσεις που εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων για κοπή πλατάνων στις περιοχές Μπαλντούμας, στους ποταμούς Καλαμά και Γορμό, στη δεύτερη και τρίτη επαρχιακή οδό Γέφυρα Πλάκας Πράμαντα, Καλαρίτες και Μονολίθη, Πλατανούσα Σκουπάρτας και στη Σιταρά του Δήμου Πογονίου.